Μπουρλό το έβαλε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς ο τέος Δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Ρουχωτάς και το σώμα διαλύθηκε πριν καλά-καλά προλάβει να αρχίσει. Ενώ όλα έδειχναν ότι το Συμβούλιο θα εξελιχθεί ομαλά και ο πρόεδρος κ. Νίκος Ανουσάκης δήλωσε εξ αρχής ότι θα συζητηθούν μόνο κατεπήγοντα διαδικαστικά θέματα, ο κ. Ρουχωτάς ζήτησε να πάρει το λόγο για να καταγγείλει ότι κακώς κατά αυτόν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Αγγελική Νικολαίδου υπέδειξε κάποια θέματα ως κατεπήγοντα. Ο κ. Ρουχωτάς ζήτησε το λόγο, ο κ. Ανουσάκης δεν του τον έδωσε και τότε ο τέος δήμαρχος έγινε ταύρος μενόμενος εντός συμβουλίου. Άρχισε να σηκώνεται και να φωνάζει ότι αν δεν του δοθεί ο λόγος δεν θα επιτρέψει να γίνει δημοτικό συμβούλιο, ενώ θεάθηκε να σφυρίζει μέσα στην αίθουσα. Μετά από αυτά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νίκος Ανουσάκης, διέκοψε το Δημοτικό Συμβούλιο μισή ώρα περίπου από την έναρξή του. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και πριν συμβεί το επεισόδιο με τον κ. Ρουχωτά, ο πρώτος που πήρε το λόγο ήταν ο κ. Νίκος Κυσγκίνης, ο οποίος ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της πληρωμής των καθαριστριών, ώστε να απαντηθεί το γιατί ως τώρα το θέμα δεν έχει διευθετηθεί. Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης απάντησε πως εντός 15 ημέρου οι καθαρίστριες θα λάβουν το 50% των δεδουλευμένων τους και τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω συζήτησης. Ο βουλευτής Αχαΐας κ. Νίκος Νικολόπουλος θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά στην αυριανή τελική συγκέντρωση του κόμματος στην πλατεία Καμπάνα στις 9 το βράδυ. Θα μιλήσουν οι υποψήφοι βουλευτές κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, Σοφία Λουκέρη και Σταύρος Τραυλός, οι οποίοι χθες περιόδευσαν στην Παλική. Ενώ ο επιχειρηματίας του τρένου κ. Νίκος Κλαβούνος πήρε από το Δήμο Κεφαλονιάς αριθμό πρωτοκόλλου για την αίτησή του για τη δρομολόγηση δεύτερου τρένου, ο Δήμος δια της Γενικής Γραμματέως του κ. Κυριακής Νικολαίδου απαντά ότι η αίτηση του κ. Σκλαβούνου θεωρείται ως ουδέποτε ληφθήσα. Ειδικότερα η κ. Νικολαίδου στην απάντηση του Δήμου προς τον κ. Σκλαβούνο τονίζει ότι ναι μεν ο κ. Σκλαβούνος πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά την αίτηση δεν την παρέδωσε στον αρμόδιο υπάλληλο για να την παραδώσει ιδιοχείρος στο Δήμαρχο, εξερχόμενος της υπηρεσίας. Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στον Κατελιό μια 74χρονη Αγγλίδα, η οποία έκανε τις διακοπές της πολλά χρόνια στην Κεφαλονιά. Περαστικοί που την είδαν να φωνάζει βοήθεια έσπευσαν για να τη βοηθήσουν πέφτοντας στη θάλασσα, πλην όμως όταν έβγαλαν τη γυραιά τουρίστρια στην παραλία, αυτή είχε χάσει τις αισθήσεις της υποκύπτοντας στο μοιραίο. Τις υποθέσεις επιλύθηκε η λιμενική αρχή πόρου, ενώ θα γίνει και νεκροψία νεκροτομή. Εκενώθηκε χθες το πρωί ο χώρος του Δημοτικού Πάρκου Παιδική Χαρά στα Λικερδοπουλάτα με την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου από τους Ρωμά που κατασκήνωναν εντός του χώρου. Συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα, η Δημοτική Αστυνομία με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της ομάδας Δίας μετέβηκαν στο πάρκο πλησίων του ΚΤΕΛ και ενημέρωσαν τις ομάδες Ρωμά που χρησιμοποιούσαν το πάρκο ως καταβλισμό μέχρι χθες το πρωί να έχουν εκενώσει τον χώρο, αλλά και να μεταφέρουν το τροχόσπιτο που είχαν εγκαταστήσει εκεί για να μπορέσει ο Δήμος να τον ευπρεπίσει, αλλά κυρίως να καθαρίσει την περιοχή που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Αυτοψία στο χώρο έκανε την ίδια μέρα και ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, συνοδεία του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας κ. Σπύρου Ματιάτου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Χρυσή Αυγή, προχθές επισκέφθηκε κλιμάκιο του κόμματος στην περιοχή και ενημέρωσαν τους Ρωμά ότι πρέπει να απομακρυνθούν έως την επόμενη το πρωί. Χθες το πρωί, ο κ. Παρίσης πήγε ξανά στην περιοχή του πάρκου με το δημοτικό αστυνομικό κ. Κώστα Διακάτο και αφού συνομίλησαν με τους Ρωμά, ο κ. Παρίσης τους είπε ότι εντός τριών ωρών πρέπει να έχουν εκενώσει την περιοχή, στην οποία δημιουργούν πολλά προβλήματα και έχουν αναστατωθεί οι περίοικοι. Όντως, υπό την υποπτία του κ. Διακάτου, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι Ρωμά είχαν φύγει, απομακρύνοντας όλα τα υπάρχοντά τους, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Επιχείρηση Σκούπα, βέβαια, έχει εξαπολύσει ο αντιδήμαρχος κ. Ματιάτος στην ευρύτερη περιοχή, ΚΤΕΛ, Λικερδοπουλάτα, Γεωργική Σχολή, Γήπεδο, Κούταβος κλπ.